Δυστυχώς υπάρχουν εκδόσεις του Σολομού, οι οποίες είναι ευανάγνωστες και σήμερα, όπως η συγκεντρωτική έκδοση του Ποιήματα και Πεζά του Στυλιανού Αλεξίου, αναφέρω πρώτα την πιο πρόσφατη εκδόση Στιγμή, που είναι πράγματι ένα έργο ζωής και για τον Στυλιανό Αλεξίου και για τον εκδότη. Όπως επίσης υπάρχει και η τετράτομη έκδοση του Λίνου Πολίτη στον Ίκαρο, όπου έχει πάλι, εκτός των άλλων, έχει και έναν ιδιαίτερο τόμο με την αλληλογραφία του Σολομού, που ο Πολίτης την έχει επιμεληθεί. Επίσης για τον Λίνο Πολίτη ήταν ένα έργο ζωής αυτό, η έκδοση των Απάτων του Σολομού. Και οι δύο αυτές εκδόσεις είναι, νομίζω, ευανάγνωστες σήμερα. Και θα έλεγε κανείς ότι αφού υπάρχουν αυτές, δεν χρειαζόταν να γίνει μια άλλη έκδοση. Εμείς κάναμε μια έκδοση με τα πατριωτικά του Σολομού, που είναι ποίηματα που έχουν μεταξύ τους χρονική και υφολογική συνάφεια. Δηλαδή, ο ύμνος στην ελευθερία, η οδή εις τον θάνατον του Λόρτ Μπάιρον, στον Μάρκο Μπότσαρη, επίσης επιθανάτια οδή, και το επίγραμμα της καταστροφής των ψαρών, η καταστροφή των ψαρών. Αυτά έχουν μια συνάφεια γιατί είναι χρονικά κοντά στην Επανάσταση. Αποτιμούν κατά κάποιο τρόπο την Ελληνική Επανάσταση, έχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα πολεμικά γεγονότα εκείνων των ημερών, κυρίως των πρώτων 2-3 χρόνων της Επανάστασης, και δείχνουν το κλίμα μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Σολομός. Γιατί τον Σολομό, όπως πολύ ωραία λέει ο Γιώργος Βαρθαλίτης στον πρόλογο του βιβλίου, τον Σολομό ως ποιητή τον γέννησε η Ελληνική Επανάσταση. Όπως η Ελληνική Επανάσταση γέννησε και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως αρχιστράτηγο. Έναν καπετάνιο τον έκανε αρχιστράτηγο. Η Ελληνική Επανάσταση έναν άνθρωπο των γραμμάτων, φωτισμένο οπωσδήποτε, όπως ήταν ο Σολομός, τον έκανε ποιητή πραγματικά. Νομίζω ότι έχει αξία να σκύψουμε σε αυτά τα κείμενα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά παραμένουν άγνωστα. Ο ύμνος στην ελευθερία Φερρυππίν, οι περισσότεροι ξέρουμε τις δύο πρώτες στροφές που είναι ο εθνικός μας ύμνος. Που θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το ποίημα, για αυτόν τον ύμνο. Πραγματικά το λέω. Χωρίς αίσθημα σοβινισμού. Γιατί πράγματι είναι ένα τραγούδι που μπορεί να το τραγουδήσει οποιοδήποτε άνθρωπος στη γη. Δεν έχει κάτι το σοβινιστικό ή το εθνικιστικό. Μιλάει για την ελευθερία. Διαφορά όλους τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι τον ξέρουμε τον ύμνο στην ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον γνωρίζουμε. Τα περισσότερα πράγματα, τα περισσότερα στοιχεία του ύμνου αυτού δεν τα γνωρίζουμε. Και δεν μιλάω μόνο για την ποιητική και για τη γλώσσα του, που πολλούς θα παραξενέψει ακόμα και σήμερα. Γιατί κάνω μια παρένθεση, ο Σολομός έχει μια μεικτή γλώσσα. Λέμε ότι γράφει στη δημοτική. Ναι, γράφει στη δημοτική. Ωστόσο, μέσα στα ποίηματά του υπάρχουν και εκφράσεις λόγιες ή και εκκλησιαστικές. Θυμίζει λίγο σε αυτό την τακτική ως προς τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη ή την τακτική ως προς τη γλώσσα του Κωνσταντίνου Καβάφη, ο Σολομός. Είναι πολύ σύγχρονο δηλαδή, με άλλα λόγια. Αλλά εκτός της γλώσσας υπάρχουν μέσα στοιχεία που αξίζει να προσεχθούν, όπως για παράδειγμα οι βιβλικές αναφορές του ποίηματος. Νομίζω ότι δεν έχουν προσεχθεί σχεδόν καθόλου ή ελάχιστα. Φερρυππίν, ο Σολομός μέσα εντάσσει από την εκκλησιαστική πρώτη οδή. Τώρα θα πρέπει να εξηγήσω ότι είναι οι οδές των κανόνων, είναι ποίηματα που ψάλλονται κάθε μέρα στην Εκκλησία. Θεματικά η πρώτη οδή των κανόνων, όλων των κανόνων, όλης της χρονιάς, έχει να κάνει με την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι το τραγούδι των Ισραηλιτών, των Εβραίων, μετά την απελευθέρωσή τους από την τυραννία των Αιγυπτίων. Αυτή η εικόνα έχει χρησιμοποιηθεί από όλους τους σκλάβους της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι τα gospel χρησιμοποιούν αυτές τις εικόνες του Μωυσή ελευθερωτή και τραγουδούν την απελευθέρωσή τους με τον τρόπο που τραγουδάει η Μαριάμ, η αδερφή του Μωυσή, την απελευθέρωση του λαού της. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο χρησιμοποιεί και ο Σολομός, για να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο ίσως οι περισσότεροι δεν το έχουν προσέξει. Επίσης, ο Σολομός
εξυψώνει ένα πρόσωπο που σήμερα από όλα τα πρόσωπα τα εμπλεκόμενα στην Ελληνική Επανάσταση έχει περισσότερο πετροβοληθεί. Και είναι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Το μόνο πρόσωπο, είναι χαρακτηριστικό, ότι το μόνο πρόσωπο που αναφέρεται ρητά, αυτό το επισημαίνει και ο Κωστής Παλαμάς στο σχόλιο του στον ύμνο στην Ελευθερία, που αναφέρεται ρητά στον ύμνο στην Ελευθερία είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Γιατί το τραγούδι αυτό, ο ύμνος στην Ελευθερία, είναι ένα συλλογικό τραγούδι του κοινού των Ελλήνων, του κοινού αγώνα των Ελλήνων. Γι' αυτό και δεν αναφέρεται κανένα άλλο πρόσωπο. Παρά μόνο ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Εκτός φυσικά τις αναφορές που κάνει ο Σολομός στο Ρήγα, τον πρόγονό του, τον πατέρα του, θα λέγαμε. Ο πατέρας του Σολομού είναι ο Ρήγας. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι αξίζει να προσεχτούν από το σημερινό αναγνώστη, πέραν του ότι νομίζω ότι ο σημερινός αναγνώστης μπορεί να το απολαύσει, μπορεί να απολαύσει αυτούς τους ύμνους ως τραγούδια. Γιατί έχουν μια μουσικότητα, έχουν μια ορμή ποιητική, όταν τα απαγγέλει κανείς το καταλαβαίνει καλύτερα, που πράγματι γεμίζουν τις ακοές και τις καρδιές μας με πολύ ωραία ελληνικά, πολύ ωραία μουσική, κάτι που πραγματικά μας δίνει φτερά πνευματικά. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι αξίζει μια σημερινή έκδοση του Σολομού και μάλιστα σύγχρονη, σε μια έκδοση που με ιδιαίτερο μεράκι έχει επιμεληθεί ο Θοδωρής ο Παντούλας και που επίσης και αυτό αξίζει να σημειωθεί για τα σημερινά δεδομένα ότι χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένα χαρτιά. Μάλιστα υπήρξε και μια συζήτηση για το τι θα γίνει με το εξώφυλλο και επειδή κάποιος τύπος έχει πλαστικό κτλ. Ο Θόδωρος προτιμά να το αφήσει. Δείχνει ότι νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε με σημερινούς όρους για αυτή μας την παράδοση και οφείλουμε να το κάνουμε. Και αν σε πολλούς σημερινούς Έλληνες όλα αυτά τα πράγματα ξυνίζουν, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Το οφείλουμε σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς. Η ποιητική του Σολομού, η ποιητική γλώσσα του Σολομού, τι έχει να μας πει σήμερα. Νομίζω πάρα πολλά. Γιατί ο Σολομός στην ορμή αυτή, στην ορμή της πρώτης νιώτης της ελληνικής ποιήσης, γιατί και ο ύμνος της ελευθερίας, εκτός των άλλων, είναι και η ορμή της πρώτης νιώτης του Σολομού, αλλά είναι και η ορμή της πρώτης νιώτης της σύγχρονης ελληνικής ποιήσης, έχει ενσωματώσει πάρα πολλά στοιχεία από την ποιητική παράδοση, όπως είπα, από το Ρήγα φυσικά, από τον Χριστόπουλο, από το δημοτικό τραγούδι στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σολομός όταν άκουσε έναν τυφλό αηδό να τραγουδάει στην πατρίδα του, στη Ζάκυνθο, για τον τάφο του Χριστού, να θυμίσω το ιστορικό επεισόδιο, είχε καεί από κάποιο ατύχημα το κοβούκλιο του Παναγίου Τάφου και ξαναχτίστηκε στα 1820 και μάλιστα η ταμπέλα, αν θα πάει κάποιος να δει, η επιγραφή, η κτητορική, να πάει κάποιος να δει, γράφει αφιέρωμα του γένους των Ελλήνων, απάντηση σε όποιον ενδιαφέρεται, 1800 πριν την Επανάσταση, έτσι, αυτά είναι πριν την Ελληνική Επανάσταση. Αφιέρωμα του γένους των Ελλήνων στον Πανάγιο Τάφο. Ο τυφλός λοιπόν αυτός τραγουδιστής τραγουδούσε ένα ωραιότατο δημοτικό τραγούδι, μπορεί να ήταν και δικής του γνεύσης βέβαια, αυτό δεν το ξέρουμε, για τον τάφο του Χριστού και ο Σολομός τόσο πολύ συγκινήθηκε που τον άκουσε σε μια ταβέρνα να τραγουδάει, που έβγαλε το πορτοφόλι του και το έδωσε με όσα χρήματα είχε μέσα και τον φιλούσε. Θέλω να πω ότι αυτή την ευαισθησία κουβαλάει η ποίηση του Σολομού και αυτή την ευαισθησία βρίσκουμε και στον ύμνο στην Ελευθερία, αυτή την ευαισθησία βρίσκουμε και στον Byron, που είναι ένα τραγούδι θρήνος για το χαμό του Lord Byron, στον οποίο επίσης οφείλουμε πολλά και επίσης οφείλουμε, είναι πραγματικά κρίμα σήμερα 200 χρόνια μετά να μην υπάρχει στα ελληνικά μια έγκυρη έκδοση των απάντων του ποιητή Byron. Και νομίζω ότι πράγματι ο σύγχρονος αναγνώστης θα βρει πάρα πολλά όμορφα, πολλές ομορφιές μέσα στο Σολομό. Και το εύχομαι.